Φωτεινή Πιπίλη. Δηλώσεις της το πρωί είπε ότι είναι ο πρώτος που θα πρέπει να απολυθεί. Μία ημέρα μετά την επίθεση που δέχθηκε κατά την αποχώρησή του από την έκτακτη συνεδρίαση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, ο Γιώργος Καμίνης, μιλώντας σε εκδήλωση του Δήμου Αθηναίων, έβαλε κατά της βίας των άκρων, αφήνοντας όμως εχμές και προς την κυβέρνηση για τις αλλαγές στο δημόσιο. Βρισκόμαστε κάθε μέρα αντιμέτωποι με τη βία, τον τραμπουκισμό και τον λαϊκισμό των άκρων. Αυτό από τη μία πλευρά. Και από την άλλη, με τη διαρκή προχειρότητα του ευνηδιασμού και του καταναγκασμού από την πλευρά της κυβέρνησης. Ότι δεν παίρνει αφή θέση απέναντι στο θέμα των απολύσεων αντικών υπηρεσιών, κατηγόρησε τον Δήμαρχο Χανία, πρόεδρος της ΠΟΕΟΤΑ, μιλώντας στο ΣΚΑΙ. Αντί να συζητήσουμε ότι 6.000 οικογένειες βρίσκονται στον δρόμο, παρακολουθούμε από το πρωί τον κύριο Καμίνη να περιοδεύει από κανάλι σε κανάλι, να λέει γι' αυτό. Να μην πειρόλεπτο ότι τουλάχιστον χίλιοι θα δεν βρεθούν στον δρόμο. Η στάση του κυρίου Μπαλασόπουλου εξόργησε τη Φωτεινή Πιπιλή, η οποία ζήτησε την απόλυσή του. Μπήκε από το παράθυρο ως κολλητός του Δημάρχου Γλυφάδα στο 1984 του Σπονδυλίδη, ως εργάτης καθαριότητας, το σύνηθες ρουσφέτη που καταγγέλει σήμερα ο ίδιος, ο Θρασίτατος, μεταπήδησε αυτομάτως ως υπεύθυνος του περιοδικού του Δήμου Γλυφάδος, αναρριχήθηκε ως πάσκε βαθύ παλιό Πασόκ σε όλα τα κλιμάκια, έφτασε σήμερα να υβρίζει απαξιωτικά τον κύριο Καμίνη. Πρώτα αναλαμβάνω με όλα τα έξοδα νοσηλείας της κυρίας Πιπιλή σε ένα πολύ γνωστό κέντρο ψυχασθενών που είναι στη Γλυφάδα, το Κασταλία. Και αν δεν υπάρχουν θέσεις θα μεσολαβήσουμε για να μπει άμεσα. Εκτός και να έχει πάρει Αλτσχάιμερ. Για την επίθεση εναντίον του Δημάρχου Αθηναίων, η προϊσταμένη της εισαγγελίας πρωτοδικών έχει διατάξει τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας. Υγερό μήνυμα προάσπισης της δημοκρατίας και του ευρωπαϊκού ιδρύματος.